Μια ζωή βασανιστική, 40 χρόνια με βία ξεσπάσματα, εξευτελισμούς και απειλές για τη ζωή των παιδιών της, περιγράφει στην πρώτη της κατάθεση η 56χρονη Ελένη που άνοιξε την ψυχή της στους αστυνομικούς στο Βενιζέλιο που νοσηλεύεται. Η κατάθεσή της θυμίζει ταινία φρίκης όταν φτάνει να εξιστορεί όσα συνέβησαν από το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής όταν αστυνομικοί του τμήματος Φεστού έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα όπου τη βρήκαν μισοπεθαμένη. Βρωμοτουρκάλα, δεν θα γίνεις ποτέ άνθρωπος. Τη χτυπούσε χωρίς σταματημό από το πρωί του Σαββάτου μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να κοιμηθεί για να ξεκουραστεί. Με χτυπούσε ασταμάτητα από το Σάββατο το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Μου χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο. Με τη μία ζώνη με χτυπούσε στο μυρό ξανά και ξανά. Μου έριχνε μπουνιές στο πρόσωπο και τα μάτια, μέχρι που μου έσπασε ένα δόντι. Σταμάτησε επειδή κουράστηκε και έπεσε να κοιμηθεί τα ξημερώματα. Το σώμα της ήταν κυριολεκτικά κατακρεουργημένο απ' άκρης άκρη. Το σοκ από την εικόνα της γυναίκας που βρέθηκε γυμνή στο πάτωμα δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί για όσους την αντίκρισαν τις πρώτες ώρες της τρομακτικής αποκάλυψης. Η 56χρονη ακόμη και στην κορύφωση των βασανιστήριων της κρατούσε το στόμα της κλειστό. Τόσο στο κέντρο υγείας όσο και το Βενιζέλιο, όπου νοσηλεύεται έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο, δεν ανταποκρινόταν σε καμία προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών να της μιλήσουν. Την είχε γδύσει. Εγώ πιστεύω προσωπικά το είχε κάνει επειδή είναι πανέξυπνος για να μπορεί να βγει έξω να ζητήσει βοήθεια. Οι αστυνομικοί τη διαβεβαίωσαν ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει ξανά την ίδια και τα παιδιά της και εκείνη τους εξομολογήθηκε πως μόνη της ήρθηκε μέχρι το συρτάρι που υπήρχαν 50 υπνοτικά χάπια και τα ήπια για να σταματήσει να πονάει, να σταματήσει να ζει μέσα σε αυτή την κόλαση. Πήγα στο συρτάρι και πήρα τα χάπια για να κοιμηθώ, ήπια και τα 50 που είχε. Θέλω να σας πω ότι ευχήθηκα να μην ξυπνήσω πια. Δεν άντεχα άλλο αυτό το μαρτύριο. Η άτυχη γυναίκα έφυγε από τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε μαζί με τον 62χρονο στο Ζαρό για να τον απομακρύνει από τα παιδιά τους, τα οποία προειδοποιούσε ότι θα σκοτώσει όπως και την ίδια. Όταν τα παιδιά έφτασαν σε ηλικία 12 και 15 ετών αντίστοιχα, άρχισε να τη δέρνει μπροστά τους και να την εξευτελίζει. Κοιτάξτε που θα δείρω τη μάνα σας για να γίνει άνθρωπος. Η άτυχη γυναίκα πίστευε ότι θα μπορούσε να αλλάξει στάση μετακομίζοντας στην Κρήτη όπου υπήρχαν συγγενείς. Όμως αντιθέτως αυτό πυροδότησε την ακόμη πιο βίαιη συμπεριφορά του. Από τον Νοέμβριο και μετά η ζωή μου ήταν καθημερινή κόλαση. Με χτυπούσε με γροθιές και χαστούκια από τη στιγμή που ξυπνούσε. Με γυαλιά, με αιχμηρά αντικείμενα, την τιμωρεί πάρα πολύ, τιμωρίες. Βάναυση συμπεριφορά. Το 2018, ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή του στο Ζαρό, είχε μεταφερθεί στο κέντρο υγείας με σπασμένα πλευρά, όμως και τότε κράτησε το στόμα της κλειστό.